Ξεκίνησαν από χθες και επίσημα οι εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αποκριάς. Πλήθος κόσμου βρέθηκε έξω από τη φωτισμένη λότζια για να διασκεδάσει με μουσική και χορό, ενώ τις εντυπωσιακές εικόνες συμπληρώσαν τα δεκάδες πυροτεχνήματα. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 7 Φεβρουαρίου. Το Καστρινό Καρναβάλι αναβιώνει από φέτος στο Ηράκλειο. Και σήμερα όμως μικρά και μεγαλύτερα παιδιά ντυμένα με τις αποκριάτικες στολές μαζεύτηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στην πλατεία Δημαρχείου. Ακολούθησε αποκριάτικη βόλτα στο κέντρο της πόλης με προορισμό την πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή η εικόνα, η δικαιοσύνη, η πλατεία Ελευθερίας, γεμάτη παιδιά, γεμάτη χαμόγελο και διάθεση για παιχνίδι, νομίζω ότι αξίζει ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο σε όλη τη διοργάνωση, σε όλους τους συμμετέχοντες. Δεκάδες εθελοντές είχαν διαμορφώσει τους χώρους σε ένα απέραντο παιχνιδότοπο με κλόουν, ξυλοπόδαρους και ζογκλέρ. Θα συνεχίσουμε αυτό το θεσμό, γιατί πιστεύουμε ότι το έχει ανάγκη το Ηράκλειο, το έχουν ανάγκη οι Ηρακλειώτες. Το παιδικό κυνήγι του θησαυρού ξεκινά και δεκάδες παιδιά από 10 έως 12 ετών συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι με γρίφους και δοκιμασίες. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Δένουν το παλιό με το καινούριο και αναβιώνουν ήθη, έθιμα και παραδόσεις της Κρήτης, ενώ θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου.